Πάμε όμως να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας παιχνιδά, τον αγαπημένο όλων, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ. Πού και εκτός είναι? Το ότι μας φέρνει την καταπληκτική είδηση, την καλύτερη είδηση της ημέρας, μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε Σωστός. Τη λίστα του καλοκαιριού πριν φύγουμε για διακοπές. Τι θέλουμε? Χθες που έλειπα, έκανες τη λίστα σου? Ναι, την έκανα. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Είχα και στη λίστα χθες. Σήμερα που επέστρεψα όμως, μικρέ μου χιουμορίστα, ναι, θα την εμπλουτίσουμε αυτή τη λίστα. Ορίστε, σήμερα θα μιλάμε μόνο με ρήμες. Okay. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί το καλοκαιράκι είναι εδώ και θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε εφ' τις ύλες και περισσότερο για τα παιδιά, για να δημιουργήσουν αυτές τις όμορφες και ανέμελες στιγμές. Και πώς θα γίνει αυτό, αν δεν έχουμε γεμίσει τις ωραίες μας τις τσάντες της παραλίας και όχι μόνο, με όλα εκείνα τα παιχνίδια που χρειάζονται. Νερό, πίστολα, φτιάχνια. Ξεκίνα, φουσκωτά, τις κουλούρες του Λευτέρη, δεν τις ξεχάσω ποτέ. Σαπ. Σαπ, σωστά, όλα τα είδη παραλία. Τα βατραχοπέδιλα, τις μάσκες, κουβαδάκια. Ό,τι όλα θέλω. Βέβαια, κουβαδάκια. Κιαράκια. Βεβαίως, όταν λέμε αρχή-αρχή, γιατί είναι τα πρώτα που κουβαλάμε. Τα πρώτα. Μπάλες θαλάσσης, ό,τι λοιπόν και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι και αν χρειάζεστε. Και τα είδη κάμπινγκ, να μην τα ξεχνάω, μην με μαλώσει που πας για κάμπινγκ και σου αρέσει. Βέβαια. Θα τα βρείτε στον αγαπημένο παιχνιδά, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Αλικαρνασσό. Τρέξτε να κάνετε τις αγορές σας και μετά οργανώνετε και τις διακοπές σας ιδανικά. Άντε βρε, θα πάμε στα μέρη σου, το έλεγες πάντα. Να είμαστε δίκαιοι, Λευτέρη μου, ναι, να είμαστε δίκαιοι, να μην ξεχνάμε και τα 12 άνισα μου. Άντε τώρα, θα να ενθουσιάζουμε, πάμε... να χαίρομαι κι εγώ με αυτά. Θα πάμε εκεί κοντά στη Ρόδο. Ναι, 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 πολύ κοντά. Διότι από εκεί μας έρχεται η καλή είδηση της μέρας, φίλες και φίλοι, από ένα μακρινό νησάκι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Mm-hmm. Τη Χάλκη. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει ποτέ, αν το έχετε επισκεφθεί. Είναι ένα πανέμορφο νησί με υπέροχες παραλίες και γενικότερα είναι ένα νησί το οποίο έχει χαρακτηριστεί και από την UNESCO, κρατήστε το αυτό, ως το νησί της ειρήνης και της φιλίας. Παιδί μου, είναι αριστούργημα εκεί. Άλλη αρχιτεκτονική, άλλο πράγμα, άλλα τοπία. Κάτι πώς τάλει. Εγώ έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε το ταξίδι μας στο καθημερινό. Θα τέριαζε. Μπορεί να είναι στη λίστα, δεν ξέρω, θα το ψάξω. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η Χάλκη τελικά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι mm-hmm. το νησί της ειρήνης, της φιλίας, των εξέγνειας, των διακοπών κτλ. Αλλά θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι η Χάλκη είναι το πρώτο νησί στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο που προάγει το σύστημα, τη ρουτίνα αν θέλετε και τον προγραμματισμό μιας ενεργειακής αυτόνομης κοινωνίας. Θεωρείται ως το πρώτο 100% mm-hmm. πράσινο οικολογικό νησί. Πριν από 2 χρόνια είχαμε μεταφέρει την είδηση ότι είναι το πρώτο ελληνικό νησί και το πρώτο στον κόσμο που εξαιτίας του μεγάλου, πώς το λένε, ενεργειακού πάρκου που ναι. έχει με τα φωτοβολταϊκά, mm-hmm. έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες και οι κάτοικοι της Χάλκης να είναι αυτόνομοι. Και θα σας πω και άλλα ωφέλη στην πορεία. Τώρα όμως, και εδώ είναι η καλή είδηση, αφήστε το αυτό στην άκρη, η Χάλκη επιστρέφει με κάτι πρωτοποριακό, καινοτόμο και με θετικό οικολογικό πρόσημο. Δημιούργησε το πρώτο σκάφος. Ακριβώς. Το πρώτο πράσινο σκάφος που δεν λειτουργεί ούτε με βενζίνη ούτε με μηχανές εσωτερικής καύσης. Αλλά με τον ήλιο. Με τον ήλιο, τον κίτρινο, τον γνωστό, τον αγαπημένο. Δεν σχολείο, παρακαλώ πολύ, βεβαίως. Όχι ο πράσινος. Ο κίτρινος, ο κίτρινος. Ο πράσινος έχει προβλήματα τώρα, άστον. Ας μείνουμε σε αυτόν εδώ που μόνο θετικό αντίκτυπο έχει και τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, μιλάμε για ένα σκάφος που πραγματικά αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία και την ηλιακή ενέργεια για να λειτουργήσει και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και σίγουρα ζητάμε για την επιτομή της κυκλικής οικονομίας. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως όντως η Χάλκη το 2021 ήταν το πρώτο νησί που εντάχθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία εκείνο το διάστημα που ονομαζόταν GR Eco Island, που εκεί ακριβώς εντοπίζουμε το πρώτο Γκρέκο. Αυτό νησί. Ωραίο. Και GR Eco και Greco. Σωστά, όλα ταιριάζουν ιδανικά. Island. Είναι εκείνο το νησί που αξιοποίησε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με τις ψηφιακές υποδομές των νησιών, γενικότερα της Ελλάδας. Μιλάμε όμως για το πρώτο. Τώρα για το σκάφος, είναι εξαιρετική επιλογή ακόμα και για τις μετακινήσεις στις θαλάσσιες και των επισκεπτών που έρχονται από το εξωτερικό. Εξαιρετικά αθόρυβο και φυσικά μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Όλα κινούνται ιδανικά στο συγκεκριμένο νησί και σιγά σιγά θα προστίθενται και επόμενα. Είναι ο τέλειος συνδυασμός της παράδοσης και της νεότερης τεχνολογίας, φίλες και φίλοι, και μιλάμε για ένα ηλεκτροκίνητο σκάφος, το οποίο έχει μέγιστη ταχύτητα τα 8 ναυτικά μίλια και βεβαίως δημιουργεί ένα αθόρυβο ταξίδι για τους επιβάτες που το απολαμβάνουν πολύ περισσότερο. Επίσης είναι ένα σκαρί τύπου Βαρκαλά, που δεν τα ξέρω εγώ αυτά, εν πάση περιπτώσει, και έχει μηδενικές εκπομπές ρήπων mm-hmm. και αφήνει μηδενικό αποτύπωμα τόσο στο περιβάλλον όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για τη Χάλκη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η καλή είδηση της ημέρας σήμερα, είναι τόσο πράσινη που μακάρι να λειτουργήσει ως ένας ιονός για τη δημιουργία αντίστοιχης καθημερινότητας και στα υπόλοιπα νησιά
της χώρας μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το 34% λέει των τιμολογίων, επειδή εκεί δεν έχουν ρεύμα, αλλά υπάγονται μέσα στο καθεστώς της ΔΕΗ, έρχονται λογαριασμοί. Και από τη Ρόδο επίσης. Μπράβο. Mm. Όμως, με το να παίρνουν ενέργεια κιλοβατόρες από το μεγάλο το φωτοβολταϊκό πάρκο, ακούστε, για ένα έτος το 34% των τιμολογίων εκδόθηκαν με αρνητικό πρόσημο, το 40% των κατοίκων πλήρωσαν λιγότερα από 100 ευρώ ρεύμα μέσα σε ένα χρόνο και όχι στο τετράμινο ή στο μήνα. Και επίσης το 26% που αφορά τις επιχειρήσεις πλήρωσαν μονάχα 800 ευρώ ετησίως. Άρα, εδώ μειώθηκαν συνεπώς και οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα σε ένα ποσοστό 2 με 2.500 κιλών. Δεν το λες και απίστευτα λίγο. Αποτελέσματα για το πιο πράσινο νησί της χώρας, για το πιο πράσινο νησί του κόσμου. Βέβαια, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, γιατί μιλάμε για ένα αριστούργημα σίγουρα της ξυλοναυπηγικής βεβαίως, από μια οικογένεια στην Πάτμο εκεί που το επιμελήθηκε. Και σίγουρα εγώ επιμένω ότι θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες γενικότερα στο συγκεκριμένο νησί και γιατί όχι και στα γύρω-γύρω και στη Ρόδο και ένα στη παραπάνω. Ρόδο, Και φυσικά μειώνει ακόμα και την υποθαλάσσια χορύπανση. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει και αυτό ότι επηρεάζει ακόμα και τη θαλάσσια ζωή. Ακριβώς. Οπότε κάπως έτσι. Είναι όλα ιδανικά και σιγά σιγά βήμα-βήμα βλέπουμε και την εξέλιξη που όλοι επιθυμούσαμε για το περιβάλλον. Οπότε μπράβο εκεί στα γύρω-τριγύρω θα πω εγώ και τα του νησιού μου, γιατί είναι δίπλα-δίπλα τώρα η Χάλκη με τη Ρόδο. Και έχω πάει, δεν με ρωτήσεις. Να μας πας τη Χάλκη, όταν θα έρθουμε στη Ρόδο, ναι. Μας πετάξεις απέναντι με ένα βαρκάκι. Σιγά μου, δίπλα είναι, ναι, θα πάμε εκεί στην κακιά σκάλα, εκεί στη Ρόδο. Δεν θέλω κακές σκάλες. Έχω δει πολλά, έχουν δει πολλά τα μάτια μου τελευταία με τις κακές σκάλες. Δεν εννοώ αυτό, Παναγία μου. Και είναι δίπλα. Πάω ταξιδάκι πίσω το καφεδάκι. Με το πράσινο, θα τους πεις να έρθουν να μας πάρουν από τη Ρόδο να μας πάνε στη Χάλκη. Θα κάνουν το ταξίδι, θα κάνουν μέχρι για όσους προγραμματίσετε ταξιδάκι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη Χάλκη, βεβαίως, και να συναντήσετε όλα αυτά τα πρωτοποριακά καινοτόμα δεδομένα τα οποία σας περιγράψαμε και να έχετε βεβαίως και ξέγνιαστες διακοπές. Βέβαια! Πριν πάτε όμως στη Χάλκη και σε οποιοδήποτε πανέμορφο ελληνικό νησί, σίγουρα. Λεωφόρος Καζαντζίδης στη Νέα Λίκαρνασο, ο αγαπημένος παιχνιδάς Μουστάκας, είναι εκεί για να καλύψει τις ανάγκες μικρών μεγάλων. Τα πάντα, ό,τι θες, για τη θάλασσα, για την πισίνα, για το σπίτι, όλα. Εντάξει, θα σου πω κάτι, έχουμε και στη Ρόδο Μουστάκα. Λέω τώρα. Αν δεν βολέψει, λέω τώρα. Εγώ και υπάρχει shop, και άλλη επιλογή. Θες. Σωστά. Βάλι. Όλα είναι διαθέσιμα. Νωρίτερα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Ναι. Γεια σας, αγαπημένο παιχνίδα. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.